Πρώτη ημέρα εκτός μνημονίων σήμερα και η Ελλάδα έχει χρέος 240 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα χέρια δεμένα για 42 χρόνια μέχρι να αποπληρωθούν τα δάνεια. Για να φτάσει η χώρα στο τέλος αυτής της διαδρομής, είναι προϋπόθεση να διατηρήσει ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, κάτι που πολλοί αμφισβητούν δεδομένης της λιτότητας στην οποία είναι καταδικασμένη για τις επόμενες δεκαετίες. Στο διάγγελμά του από την Ιθάκη, ο Πρωθυπουργός μίλησε για την επόμενη μέρα, δεν έκανε όμως καθόλου κουβέντα για την λεγόμενη καθαρή έξοδο. Τελικά, Βάσο, πόσο μπορούμε να μιλάμε για καθαρή έξοδο στις αγορές? Καθαρή έξοδος, Δημήτρη, σημαίνει ότι δανειζόμαστε από τις αγορές, ότι η κυβέρνηση καλύπτει όλες τις χρηματοδοτικές της ανάγκες από τα ομόλογα τα οποία εκδίδει. Με την απόδοση όμως του ομολόγου να είναι στο 4,3 κολλημένο τις τελευταίες εβδομάδες, δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαρή έξοδο, γιατί δεν είναι δυνατό να βγει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στις αγορές με αυτές τις συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το μαξιλάρι ρευστότητας ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο έχουν προνοήσει οι δανειστές, ώστε να καλύψει τις ανάγκες τους για τους επόμενους 22 μήνες. Αυτή βέβαια η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα ανοίγει ξανά τη συζήτηση, αν και οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, για την προληπτική γραμμή στήριξης. Αλήθεια είναι αυτό, Βάσο, και ενώ επουδενή ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας δεν θα ήθελε να προσφύγει σε αυτή την προληπτική γραμμή, το ξεκαθάρισε και όπως πολύ σωστά είπες, πολιτικά έχει τελειώσει το θέμα, οικονομικά επανέρχεται στο προσκήνιο. Έκανε κουβέντα και ο επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδας, ο κ. Τουρνάρας, αλλά και στο άρθρο που έχουμε στο Insider, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Μπρούγκελ έλεγε ότι σε αυτές τις συνθήκες θα ήταν ενδεχομένως καλύτερο να είχαμε πάρει μια μορφή προληπτική γραμμή στήριξης, τόσο λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα, όσο και λόγω της περιραίωσης κατάστασης και αναφέρουμε τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ιταλία. Έχοντας όλα αυτά ως δεδομένα, ποιο είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας? Το στοίχημα είναι ένα, η ανάπτυξη. Μέσω της ανάπτυξης θα καταφέρει η Ελλάδα να αποπληρώσει τους δανειστές της και να προχωρήσει προς ένα βιώσιμο μέλλον. Για να το πετύχει όμως αυτό, χρειάζονται επενδύσεις. Αυτή είναι η λέξη κλειδί για τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε να δούμε τους επενδυτές να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει με δύο βασικές προϋποθέσεις, πειθαρχία και μεταρρυθμίσεις. Η πειθαρχία έχει να κάνει με την τήρηση των δεσμεύσεων, των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το άλλο είναι μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να συνεχίσει με γοργούς ρυθμούς. Το τονίζουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, το τονίζουν οι και αξιολόγησης. Όλοι επιμένουν ότι η κυβέρνηση πρέπει και η κάθε κυβέρνηση να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν οι επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις δεν έρχονται. Κάτι το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Οι αγορές όμως και ιδίως το χρηματιστήριο Αθηνών δεν φαίνεται να συμμερίζονται την αισιοδοξία. Τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ξεκολλήσει η αγορά και να δούμε ανάκαμψη και στο χρηματοπιστωτικό τομέα? Μας προκαλεί έκπληξη που παρότι φτάσαμε στο τέλος αυτής της επώδυνης οκταετίας, η νέα σελίδα δεν απεικονίζεται στο ταμπλό. Έχουμε μιλήσει με χρηματιστές, μας εξηγούν ότι αυτό έχει μια λογική στα μάτια των επενδυτών. Περιμένουν να δουν οι επενδυτές κατά πόσο η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και θα είναι πιστή στο πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Περιμένουν να δουν ιδιωτικοποιήσεις. Αυτές είναι που θα ξεκλειδώσουν την αγορά, ούτως ώστε οι διεθνείς επενδυτές να εμπιστευτούν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα. Μόνο έτσι θα καταφέρει η χώρα να σημειώσει ρυθμούς ανάπτυξης, να μειωθεί η ανεργία και να καταφέρει να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες της. Όπως διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση, χωρίς καθαρή έξοδο και χωρίς τους επενδυτές να φαίνονται στον ορίζοντα, πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση τα νέα δεδομένα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης? Το μεγάλο στίχημα της κυβέρνησης είναι ακριβώς αυτό, να μπορέσει να έχει ένα νέο αφήγημα, ιδιαίτερα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Εκεί περιμένουμε όλοι, και οι παραγωγικοί φορείς, στους οποίους απευθύνεται ο Μίλη, αλλά και όλοι εντός και εκτός των τυχών, τις δηλώσεις Τσίπρα. Να δούμε δηλαδή πώς θα είναι η πρώτη μεταμνημονιακή ομιλία του στη ΔΕΘΟ, που θεωρητικά θα έχουμε μια μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια. Από την άλλη, όμως, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, θα υπάρχει σταθερή εποπτεία από την πλευρά των θεσμών. Ό,τι δηλαδή ανακοινώσει στην ΔΕΘΟ, κύριο Τσίπρας, θα πρέπει σίγουρα να έχει συμφωνηθεί από πριν. Και εκεί θα περιμένουμε να δούμε το νέο μοντέλο που θα φέρει την πολυθρύλητη ανάπτυξη. Από την άλλη, έχουμε μια σειρά από αγκάθια, όπως είναι η μείωση των συντάξεων και αύξηση του αφορολόγητου, τα οποία θα πρέπει θα τα βρει μπροστά της η κυβέρνηση, τα έχει ψηφίσει και θα τα βρει από το τέλος του έτους. Οπότε, με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το νέο αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο εν πολύ θα καθορίσει και το χρόνο των εκλογών, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν maximum σε ένα χρόνο από σήμερα, ενδεχομένως όμως και νωρίτερα.